Και οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη συνεχίζουν να εκτινάσονται. Πάμε να πάρουμε κλίμα από τη Γερμανία, Παντελή Βαλασόπουλε. Καλό μεσημέρι. Μετά την απόφαση της Gazprom να μειώσει τις προμήθειες, υπάρχει ανησυχία? Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικτύων, από χθες το βράδυ στις 11 η ώρα μειώθηκε κατά 40%, 41% συγκεκριμένα, η παροχή φυσικού αερίου από την Ρωσία μέσω του αγωγού Nord Stream 1 προς την Γερμανία. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την ίδια Ομοσπονδιακή Υπηρεσία, υπάρχει το 69% της κανονικής ροής. Να πούμε ότι σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας δεν υπάρχει ανησυχία αυτή τη στιγμή. Υπάρχει επάρκεια, γιατί μειώνεται η κατανάλωση φυσικού αερίου τους θερινούς μήνες. Το θέμα είναι τι θα γίνει από το φθινόπωρο και τον επόμενο χειμώνα, εάν έχουμε αυτή την κατάσταση. Ο κύριος Χάμπεκ κατηγορεί την Ρωσία ότι έχει στόχο έναν ενεργειακό πόλεμο κατά της Ευρώπης, να αυξήσει τις τιμές και να αυξηθεί γενικότερα και ο πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των καυσίμων. Ο κύριος Χάμπεκ κάλεσε και πάλι τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στη Γερμανία να προχωρήσουν σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, όλοι πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Κάθε κιλοβατόρα μετράει. Πρέπει να εξοικονομήσουμε κάθε κιλοβατόρα. Να σου πω επίσης ότι από χθες η γερμανική κυβέρνηση προχώρησε στην κρατικοποίηση της Gazprom Germany, της εταιρείας που είναι υπεύθυνη για τα δίκτυα φυσικού αερίου, τα οποία εγκατέλειψε η Gazprom, και την χρηματοδότησε, Λίνα, με 9 δισεκατομμύρια ευρώ, ώστε να μην χρεοκοπήσει.